Γεια σας παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ ξύπνησα από τις 6.30, η ώρα είναι 9.20. Μια συννεφούλα βλέπω έξω και δεν μ' αρέσει, καθώς έχουμε απλωμένα τα χαλιά και δεν θέλουν να βραχούνε. Ευτυχώς στεγνώσανε, οπότε θα τα μαζέψουμε σήμερα να πάμε να τα αποθηκεύσουμε. Και σήμερα πρέπει να βγω έξω να πάω τράπεζες, κάτι δουλίτσες και τα λοιπά που έχω. Κοιτάξτε τι ωραία επιδερμίδα που έχω μετά το peeling. Φοβερό, φοβερό. Αν δεν είδες το βίντεο, θα στο αφήσω κάπου εδώ να πεταχτεί το χτεσινό για να πας να δεις για ποια μάσκα peeling σου μιλάω. Θα την έχω και κάτω στο κουτί περιγραφής. Αυτά. Σήμερα το μενού Ντενανσί έχει ωραία ψαρόσουπα. Ταιριάζει και με το συννεφιασμένο καιρό, μια χαρά. Και έλεγα μήπως κάνω και μια μιλόπιτα. Καθώς μου τη ζητάει το παιδάκι μου, αλλά να έχουμε και κάτι γλυκό. Η μιλόπιτα έχει λίγες θερμίδες γενικά, γιατί το περισσότερο είναι μήλο που τρως. Οπότε συγκριτικά με άλλα γλυκά εννοώ, έτσι. Να μην παρεξηγηθώ και πέστε να με φάτε από κάτω. Οπότε θα φτιάξουμε και αυτό. Σας τα έχω δείξει και τα δύο, οπότε σήμερα δεν έχουμε μάθημα μαγειρική, δεν κάνω κάτι καινούριο. Ήθελα λίγο να σας πω τώρα αναφορικά με τα κόρονο vlog μας. Το τελευταίο γύρισμα θα γίνει το Σάββατο, το οποίο θα το δείτε εσείς την Κυριακή 3 Μάη. Και από εβδομάδα θα μπούμε κανονικά στο πρόγραμμά μας με 3 βίντεο την εβδομάδα, Τρίτη, Παρασκευή, Κυριακή. Τώρα για την Τρίτη δεν ξέρω αν θα ανέβει, αν θα προλάβω δηλαδή να κάνω και άλλο γύρισμα. Θεωρώ ότι θα προλάβω, αλλά αφήνω και μία επιφύλαξη, ένα μικρό ποσοστό, το να μην προλάβω να κάνω κάτι για να ανέβει την Τρίτη. Καθώς η αλήθεια είναι ότι εγώ σε αυτή την καραντίνα δεν ξεκουράστηκα ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν έτσι θα είναι το πρόγραμμα. Τελευταίο γυρίσμα το Σάββατο, το οποίο θα το δείτε εσείς την Κυριακή, καθώς από Δευτέρα, όπως ανακοινώθηκε και χθες από τον Πρωθυπουργό, ανοίγουν αρκετά μαγαζιά. Ας ευχηθούμε να ανοίξουν όλα και να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητά μας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα μαγαζιά τους, όπως και ο τουρισμός θα χτυπηθεί ανελέητα φέτος, ανελέητα. Είμαι σε τουριστικό μέρος και πραγματικά δεν υπόθηκε καν για το τι θα γίνει με τα εποχικά ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι εδώ κατά 90% η δουλειά τους είναι εποχικό ξενοδοχείο και πραγματικά είμαστε σε μια φάση και το καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ έτσι δυστυχώς με τη δουλειά τους. Οπότε εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητά μας. Τα σχολεία από ό,τι είδα, τα δημοτικά νηπιαγωγεία δεν ανοίγουν τώρα μαζί με τα λύκεια γυμνάσια. Θα ανοίξουν πιο μετά, ενδέχεται να ανοίξουν πιο μετά. Σήμερα θα βγει η Κεραμέως να έτσι ακούσουμε λεπτομέρειες για το τι πλάνο έχουν να κάνουν. Δύσκολα τα πράγματα για όλους και τα παιδιά που δεν είναι πανελλήνιες, τι να πω, δύσκολα είναι για όλους. Υπομονή και ψυχραιμία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο δυστυχώς. Είναι για το καλό της υγείας μας. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η μερούλα μας, χαλαρή σήμερα, πονάω πάρα πολύ στον αγκώνα, πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ, έχω δύο μελανιές. Η μία είναι ύπουλη μελανιά μέσα στον αγκώνα, η οποία δεν φαίνεται πολύ. Αυτή που φαίνεται με τη φοβάστε, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτή εδώ μέσα, πονάω πάρα πολύ, δεν μπορώ να ακουμπήσω τον αγκώνα μου κάπου. Και χθες με τα χαλιά και το καψιμό μου, μπορεί να το δείτε και στο χθεσινό βίντεο που εμφανίστηκε, εδώ κάηκα στην τυρόπιτα, στο ταψί. Κοιτάξτε τι ωραίο τατουάζ θα έχω. Το οποίο χθες με τα νερά άνοιξε, τέλος πάντων τώρα τι σας λέω, συχαμένα. Και με πονάει και εκεί πολύ. Γενικά το αριστερό μου χέρι με πονάει πάρα πολύ. Έχω πιαστεί κιόλας από το τρίψιμο, όλα σβέρκι εδώ, πλάτες τα πάντα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε κούρα, δεν θα κάνω τίποτα πραγματικά, θα ζωγραφίσω κάτι πετρούλες με την Αναστασία. Έχουμε και διάβασμα εννοείται από το σχολείο, φωτοτυπίες κτλ. Φωτοτυπίες που τις γράφω στο χέρι αρχικά, τέλος πάντων. Οπότε, μίλησα πάρα πολύ πάλι, 4 λεπτά και 25, 27, 28, 29 δευτερόλεπτα. Σας αφήνω, θα πάω τράπεζες, δεν θα σας πάρω μαζί μου εκεί γιατί θα βγάζω γάντια και δεν θέλω να κουμπάω το κινητό μου σε καμία περίπτωση, αλλά θα βγω κατά τις 10 γιατί πρέπει να πάω και ταχυδρομείο και ανοίγουν 10 η ώρα στο ταχυδρομείο μας εδώ. Επέστρεψε πίσω το δώρο της νικήτριας από τις Βλεφαρίδες, το θυμάστε? 1,5 μήνα ήταν στο ταχυδρομείο της, δεν πήγε ποτέ να το πάρει.
αντιλαμβάνομαι ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση λόγω του κορονοϊού και όπως μου είχε γράψει, ήταν νομίζω και σε ευπαθή ομάδα ή είχε στο σπίτι της ευπαθή ομάδα, αλλά 1,5 μήνα δεν μπορούσαν να το κρατήσουν παραπάνω. Ήταν εκεί από 16 Μάρτη και τώρα έχουμε 29 Απρίλη. Οπότε αυτές τις βλεφαρίδες θα τις κρατήσω για το επόμενο giveaway, θα μπει δηλαδή μαζί με άλλα προϊόντα, γιατί όπως ανέφερα και σε εκείνο το διαγωνισμό στην περιγραφή του βίντεο, εγώ τα στέλνω μία φορά στον νικητή. Από εκεί και έπειτα δεν αναλαμβάνω πάλι τα έξοδα αποστολής και δεν είναι τα 3-4 ευρώ, είναι η κοροϊδία. Γιατί εγώ μπορώ να το ξαναστείλω και να μην πάει πάλι. Οπότε, χαζομπάρα για όλους. Άστο, θα το πάρει μαζί η επόμενη, δεν πειράζει. Αυτά λοιπόν, πρέπει να πάω τράπεζα, να πάω ταχυδρομείο, έχω τέτοιες δουλίτσες, έλεγα μπας και πάω με τα πόδια για να γυμναστώ κιόλα, θα δω όμως την όρεξή μου, καθώς έχει πιαστεί μόνο το πάνω μέρος μου, οπότε γιατί όχι, μπορώ να πάω και περπατώντας. Και να γυρίσουμε μετά να μαγειρέψουμε, να φτιάξουμε και τη μιλόπιτα, θα έχω όρεξη να την κάνω ή θα βαρεθώ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, 6 λεπτά μιλάω, γεια σας, γεια σας. Ξεκίνησα. Πάω να περπατήσω και ταυτόχρονα να κάνω τις δουλειές μου. Δεν έχει βρέξει ακόμα. Τα χαλάκια θέλανε λίγο ακόμα στην άκρη, ορισμένα. Τα δύο είχαν στεγνώσει εντελώς, οπότε τα αφήσαμε και προσευχόμαστε να μην βρέξει. Πάω λοιπόν, σας αφήνω. Η Αναστασία έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι, στα 10 λεπτά παράδειγμα, θα με πάρει 4 τηλέφωνα. Είναι τώρα η φάση που έχει μάθει το σταθερό και να παίρνει νούμερα και δεν κάνει λουλίτσα. Μας παίρνει μονίμως τηλέφωνο. Το κάνω και σας τα δικά σας αυτό. Έχει πλάκα. 40 λεπτά περίμενα στο ταχυδρομείο για να πάω να κάνω τη δουλειά μου και να πάρω πίσω το δέμα που επέστρεψε. Αχ, αυτό το κορίτσι που δεν πήγε να το πάρει ποτέ μου στήχησε 40 λεπτά από τη ζωή μου. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Πάω τώρα, γυρίζω. Έχω πολυμανθεί τουλάχιστον 150 φορές. Το κάψιμο εδώ με πεθαίνει στο τσούξιμο από το αντισηπτικό. Έχει για Παναγιά. Μόλις ο κούριερ μου χτύπησε την πόρτα, μου ήρθε πακετάκι από τη γλυκιά μου τη Σοφία την Ξανθινίδου, η οποία φτιάχνει κάτι καταπληκτικά τσαντάκια, τα οποία, τι να σας πω, εγώ είχα αυτό από τη συλλογή της, το οποίο είναι νεσεσέρ, είναι τσάντα απογευματινή, τσάντα βραδινή, για την παραλία νεσεσέρ, για ό,τι θέλετε. Το έχω καταευχαριστηθεί και το έχω λιώσει, ειδικά το καλοκαίρι, που μου αρέσουν εμένα έτσι αυτά τα μικρά τσαντάκια, αλλά μπορείς ακόμα και στη μεγάλη σου τσάντα να το έχεις, για να έχεις μέσα το κραγιόν, τη μάσκαρα, τα είδη προσωπικής υγιεινής σου, τα πάντα είναι τέλεια. Και μου έστειλε λοιπόν το κορίτσι μου αυτήν εδώ την υπέροχη τσάντα, η οποία εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές, γιατί τις κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι τεράστια, από ό,τι βλέπετε, αλλά είναι στο ίδιο στυλ, το δικό της, έτσι, αυτό το ανάλαφρο τσαντάκι του. Το παίρνω μαζί μου από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα υπέροχο μπες χρώμα για το καλοκαίρι, το οποίο έχει και μικρές τρυπούλες, βλέπετε, είναι σαν δίχτυ, φοβερή και τρομερή. Έχουν και σελίδα στο Instagram, το K-Fashion Handmade Bags, θα σας αφήσω κάτω στο κουτί περιγραφής το προφίλ τους, αν θέλετε να πάτε να τους ακολουθήσετε, γιατί πραγματικά έχουν τέλεια πραγματάκια.
Και επειδή η Σοφία έχει και εδώ κανάλι στο YouTube, θα ήθελα να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Μία τυχερή να κερδίσει αυτήν εδώ την ίδια τσαντούλα που έχω και εγώ. Θα έχουμε ίδιες καλέ με την νικήτρια. Άρα θέλω να πάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι της. Θα το έχω κάτω στο κουτί περιγραφής, καθώς και όλους τους όρους του διαγωνισμού. Σας έχω επίσης και εκπτωτικό κωδικό. Για όποια θέλει να δει τα τσαντάκια της όλα, 10% έκπτωση με τον κωδικό YOLO10 στις παραγγελίες σας. Θα σας τα έχω όλα γραμμένα κάτω στο κουτί περιγραφής. Να πάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι της Σοφίας μου, εννοείται σε εμάς. Ένα σχόλιο από κάτω πόσο πολύ το θέλει. Και βρείτε όλους τους όρους του διαγωνισμού κάτω στο κουτί περιγραφής, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Και ξέρετε, τώρα το λέω γιατί μόλις μου επέστρεψαν οι βλεφαρίδες και το... Τα είχα απολυμάνει και τώρα μυρίζουν ενόπνευμα αυτά τα δύο. Οι βλεφαρίδες και το... Πώς το λένε αυτό, ψαλιδάκι. Πώς το λένε, applicator. Το eyelash applicator που είχα στείλει στην προηγούμενη νικήτρια. Οπότε θέλω να διαβάζετε πολύ καλά τους όρους των διαγωνισμών που σας βάζω κάτω στο κουτί περιγραφής, γιατί εκεί αναφέρονται όλα για το τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν το παραλάβετε κτλ. Και μην ξεχάσετε να κάνετε και δημόσιες τις εγγραφές σας, για να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι της Σοφίας και ότι είστε και εγγεγραμμένοι εδώ. Εντάξει, θέλετε να σας το δείξω αυτό. Θα σας το δείξω μία. Θα σας το δείξω. Ευχαριστώ, Σοφία μου, πάρα πολύ για την τσαντούλα. Είναι υπέροχη, θα την ευχαριστηθώ σίγουρα. Και καλή επιτυχία σε όσους πάρουν μέρος, γιατί πραγματικά είναι τέλεια. Είναι σαν δέρμα αυτή, έτσι, σαν δερματίνη. Ξέχασα να το πω το υφασμά της. Είναι απαλή μαλακιά και χωράει πράγμα, παιδιά, εδώ χαμούλης. Μέχρι και νεσεσέρ μεγάλο γίνεται για τις διακοπές. Χωράει μέσα ακόμα και πιστολάκι μαλλιών. Διακοπές δεν ξέρω αν θα πάμε φέτος. Καλά, εμείς σίγουρα δεν θα πάμε, εσείς δεν ξέρω αν θα πάτε, αλλά τέλος πάντων είναι υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, και πώς κάνουμε δημόσιες τις εγγραφές μας. Θα πάτε στο κανάλι σας. Το κανάλι σας. Τρέμει το χέρι μου, συγγνώμη. Προσαρμογή καναλιού. Και εδώ έχει ένα γραναζάκι. Πατάτε και το γραναζάκι. Και εδώ γράφει... Απόρριτο. Διατήρηση όλων των εγγραφών μου ως ιδιωτικών. Αυτό θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. Πατάτε την αποθήκευση και έτσι έχετε κάνει δημόσιες τις εγγραφές σας. Εγώ δεν θέλω να είναι δημόσιο, οπότε τα αφήνω όπως ήταν. Πάμε να σας δείξω και από κινητό, καθώς οι περισσότεροι έχετε κινητό και βλέπετε YouTube, οπότε πάμε να σας δείξω και από εδώ πώς κάνετε δημόσιες τις εγγραφές σας. Λοιπόν, να σας δείξω και από το κινητό. Μπαίνετε στο YouTube. Πατάτε το κανάλι σας, το κανάλι σας, πάτε στο γραμμαζάκι και εδώ που λέει διατήρηση όλων των εγγραφών μου ως ιδιωτικών, το ξεκλικάρετε. Άρα πηγαίνετε όλοι να κάνετε δημόσια τις εγγραφές σας για να μπορέσετε να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και μην ξεχάσετε να μου γράψετε σχόλιο πόσο πολύ τη θέλετε, γιατί είναι υπέροχη αυτή η τσάντα, υπέροχη. Κάπως έτσι λοιπόν με τον διαγωνισμό της γλυκιάς μου της Σοφίας, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι της για να μπορέσετε να κερδίσετε. Θα σας κλείσω το σημερινό vlog, ελπίζω να σας άρεσε, να μην σας κούρασα με το πλή πάρλα, νομίζω σήμερα είχα πολύ πάρλα, τέλος πάντων. Αν σας άρεσε κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας και τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!